Σήμερα το πρωί ο Αλέξης Πούγιας βρέθηκε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει αναφορές εναντίον των δικαστικών λειτουργών για την υπόθεση Λιγνάδη. Τελικά όμως δεν τα κατέθεσε, καθώς η γραμματεία πρωτόκολλο της εισαγγελίας του Αρίου Πάγου δεν δέχτηκε τις αναφορές που ήθελε να καταθέσει ο κύριος Πούγιας, διότι δεν είχαν το χαρακτήρα του επιγόντος και του υπεδείχθη να αποσταλούν ταχυδρομικά, ΕΛΤΑ, ή μέσω κούριερ, όπως πράττουν όλοι οι δικηγόροι. Μάλιστα, διευκρινίστηκε από την πλευρά της εισαγγελίας, ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία COVID-19, ακόμη και για τις επίγουσες περιπτώσεις όπου πρέπει να κατατεθούν αναφορές κλπ., αναγκαίο είναι να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για να καθοριστεί ραντεβού. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Πούγιας δεν ζήτησε να επισκεφθεί τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Βασίλη Πλιώτα. Ο ποινικολόγος, παραχωρώντας μερικές δηλώσεις στην κάμερα, τόνισε χαρακτηριστικά: «Το σημαντικότερο είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, το να καταδικάζεις κάποιον, έστω και προώρα με προσωρινή κράτηση, που για μένα είναι μετά την ανίατη ασθένεια, ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει, δεν μπορώ να σκεφτώ. Δύο επαρκείς εισαγγελείς, μία επαρκής ανακριτής, ένα συμβούλιο με έναν πρόεδρο που θαυμάζω, έπεσαν σε τόσες παραλήψεις και έκαναν τόσο κακή ερμηνεία των νομικών διατάξεων, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ένας άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ένας αξιοσέβαστος σκηνοθέτης, ηθοποιός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού», κατέληξε ο Αλέξης Πούγιας. Δημήτρης Λιγνάδης, τι έδειξε το ιατρικό πόρισμα μετά την επίσκεψη στο ψυχιατρικό τμήμα. Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δημήτρης Λιγνάδης μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό τμήμα του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, με το τελικό ιατρικό πόρισμα να ανακοινώνεται πριν από λίγο. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης από την προηγούμενη Παρασκευή κρατείται στις φυλακές της Τρίπολης, γι' αυτό και χθες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χρειάστηκε να επισκεφθεί το ψυχιατρικό τμήμα. Νωρίτερα λοιπόν ανακοινώθηκε το ιατρικό πόρισμα. Ως προς τη συνολική του εικόνα, ο κρατούμενος είχε απόλυτη συνείδηση, δεν εμφάνισε κλινική εικόνα διαταραχής, ήταν συνεργάσιμος με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και δεν είχε κανένα δείγμα συμπεριφοράς άλλων κρατουμένων που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα. Η παραμονή του στο ψυχιατρικό τμήμα Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης είχε χρονική διάρκεια περίπου 45 λεπτών. We'll be right back.